πήγα λίγες μέρες πάλι στο Άγιο Όρος. Έλειψα λίγες μέρες, 4-5 μέρες ήτανε, και πήγα λίγο να καθαρίσει το μυαλό μου, πήγα λίγο να ησυχάσω, πήγα λίγο να ηρεμήσω, πήγα λίγο να ξεκουραστώ, να βρω λίγο τον εαυτό μου, να αγγίξω λίγο πάλι το Θεό μου. Και γύρισα τώρα και σκέφτηκα να μην σου πω κάποιο συνηθισμένο θέμα, αλλά να σου πω μερικά φρέσκα τέτοια νέα που έχω, φρέσκες αναμνήσεις, φρέσκες εντυπώσεις από το μικρό αυτό ταξιδάκι και προσκύνημα πάλι στο Άγιο Όρος. Θέλεις? Θα σου πω μερικά πράγματα που μου έκαναν εντύπωση και λέω τι ωραίο που ήταν αυτές οι μέρες, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς email, χωρίς τηλεόραση, ειδήσεις, ραδιόφωνο, περιοδικά, εφημερίδες, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Καθαρίζει το μυαλό σου. Καθάρισε το μυαλό μας, το μυαλό μου για λίγες μέρες. Ηρέμησε η ψυχή μου για λίγες μέρες. Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό, αυτή η αποτοξίνωση. Και καταλαβαίνεις ότι τελικά δεν ζούμε φυσιολογική ζωή εδώ πέρα στον κόσμο. Κοίταξε, εμείς ζηλεύεις τώρα που τα ακούς και λένε μεριά, εσύ μπορείς και τα κάνεις. Δεν είναι και εύκολο. Εννοείται και εμείς παίρνουμε την άδειά μας, αφήνουμε πίσω υποχρεώσεις, αφήνουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται να διαλυθείς σε αυτόν τον κόσμο. Έχεις ανάγκη από ξεκούραση και έχουμε ανάγκη όλοι να βρούμε λίγο χρόνο. Άλλος να πάει στο Άγιο Όρος που μπορεί, άλλος να πάει λίγο στο εξοχικό του να ηρεμήσει, άλλος να πάει σε ένα προσκύνημα άλλο να γαλινέψει. Ο Κύριος ο ίδιος, όταν οι μαθητές γύρισαν από μια αποστολική περιοδία που τους είχε στείλει, τους είπε: «Δεύτε και εμείς, αναπάβεστε λίγο, έλατε λίγο να ξεκουραστείτε τώρα». Το έχει ανάγκη αυτό ο άνθρωπος. Και όταν αυτό το ζήσεις, καταλαβαίνεις πόσο αφύσικη έχει γίνει η ζωή μας μέσα στις πόλεις. Πόσο άρρωστο είναι το μυαλό μας. Που συνέχεια ένας καταιγισμός ειδήσεων, γεγονότων, πληροφορίες. Τρελαινόμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε. Και όχι μόνο αυτό, το έχουμε ανάγκη μετά αυτή την τρέλα. Την έχουμε ανάγκη, νιώθουμε ότι δεν μπορούμε χωρίς αυτή την τρέλα. Και σε ρωτώ, τι έπαθα αυτές τις μέρες που δεν είδα καθόλου τηλεόραση, τι έπαθα που δεν είδα καθόλου ειδήσεις, που δεν έμαθα γεγονότα? Να σου πω κάτι, χωρίς να ξέρω τι γίνεται στον κόσμο, έκανα προσευχή για τον κόσμο. Έλεγα την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου». Δεν ήξερα τα γεγονότα, δεν ήξερα τις εξελίξεις. Τι να ξέρω, τις λεπτομέρειες? Οι λεπτομέρειες είναι γνωστές. Προβλήματα, πόλεμοι, οικονομική κρίση, στεναχώριες, αρρώστιες, σεισμοί, καταποντισμοί. Αυτά δεν τα ξέρουμε. Τα ίδια δεν είναι? Τα ίδια διαρκώς επαναλαμβανόμενα, που τώρα εδώ τα μαθαίνουμε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Τα ακούς, αλλά δεν προσεύχεσαι. Εκεί δεν τα άκουγα. Δεν μάθαινα, δεν είχα πληροφορία εγκεφαλικού τύπου, δηλαδή ενημέρωση, αλλά η ψυχή μου ενημερωνόταν. Είχα ενημέρωση μέσα στην καρδιά μου από το Θεό και προσευχόμουν για αυτούς τους ανθρώπους, τις καταστάσεις κλπ. Χωρίς να τις ακούω. Εδώ στην πόλη ακούμε και περνάνε όλα έτσι ξόφαλσα από την καρδιά μας, από το νου μας, φεύγουν και χάνονται. Και αρρωσταίνουμε πραγματικά. Δεν είναι φυσιολογική η ζωή που ζούμε. Δεν είναι φυσιολογικό ούτε το νερό που πίνουμε. Δεν είναι φυσικός ούτε ο αέρας που αναπνέουμε και καθαρός. Εκεί είναι όλα αγνά και παρθενικά και γνήσια και αυθεντικά και όμορφα. Καθαρίζουν τα πνευμόνια σου. Καθαρίζουν τα πνευμόνια και της καρδιάς σου και του κορμιού σου. Πίνεις νεράκι και δροσίζεσαι και χωνεύεις. Στα αλήθεια, νερό καθαρό από πηγές γάργαρες που κατεβαίνουν από τα βουνά. Και ο αέρας, αναπνέεις οξυγόνο, αναπνέεις το ιόδιο της θάλασσας, κοιτάς το πέλαγος και τα μάτια σου απλώνουν και χαίρεσαι. Εδώ πέρα κοιτάς και πέφτεις πάνω σε πολυκατοικίες, σε κολόνες, σε άσφαλτο, σε φανάρια, θορύβους ενοχλητικούς εδώ, εκεί μια πέραντη γαλήνη, τα πουλάκια, τους μοναχούς που κάνουν τόσο ήρεμα τις δουλειές τους, τα διακονήματά τους, ήρεμη ρυθμή, σιγά σιγά τα πράγματα, ένα καραβάκι την ημέρα που λες θα πάω να το πάρω, χωρίς άγχος, χωρίς πανικό, σιγά σιγά όλα. Τι ωραίο πράγμα αυτό, έτσι μου άρεσε. Και τώρα που γύρισα λέω, μου έκανε καλό αυτό, μου έκανε καλό το κλειστό κινητό,
αυτή η εξάρτηση του κινητού, αυτή η εξάρτηση των μηνυμάτων, των τηλεφωνημάτων, με θέλουν, τους θέλω να πω, να βρω, μην τους χάσω. Αυτή η απελευθέρωση. Γίνεσαι πάλι ο εαυτός σου. Και είναι πολύ ωραίο να γίνουμε πάλι ο εαυτός μας, έτσι όπως μας έκανε ο Θεός ήρεμους. Μας έβαλε σε ήρεμους ρυθμούς ο Θεός, μέσα στη φύση. Μη φανταστείς ότι αυτά και εγώ τα απείλαυσα άπειρες μέρες, σου είπα. Έτσι, 4-5 μέρες ήταν αυτή η υπόθεση. Δεν είναι και τόσο πολύ. Απλώς είναι τόσο δυνατό αυτό το, αυτή η ωφέλεια που παίρνεις, που σου αφήνει ένα σημάδι στην καρδιά. Ένα σημάδι γαλήνης και ηρεμίας. Βγήκα ένα βράδυ να πάω στην ακολουθία που σηκώνονται 3 η ώρα και κοίταξα τον ουρανό. 3 η ώρα το βράδυ. Άλλοι άνθρωποι εκεί πέρα, έτσι, προσευχόμενοι, κοίταξα τον ουρανό και ήταν γεμάτος αστέρια. Αστέρια πανέμορφα. Που εδώ στην πόλη δεν τα βλέπεις από το νέφος και δεν ξυπνάς και τέτοια ώρα, γιατί δεν έχεις κίνητρο εύκολο να σηκωθείς. Εκεί είναι τώρα μια ομάδα ανθρώπων, βλέπεις 40 πατέρες, 50, 60, ανάλογα το μοναστήρι που πάει ο καθένας, και ο ένας συμπαρασύρει τον άλλον, ο ένας ενθουσιάζει τον άλλον, ο ένας παρακινεί τον άλλον και λες, δεν είμαι μόνος. Ακούς τα κελιά που κάνουν θόρυβο από τις μετάνοιες. Γκαπ γκουπ, γκαπ γκουπ, γκαπ γκουπ, μετάνοιες. Και κάνουνε, και κάνουνε μετάνοιες, προσεύχονται γύρω τον κόσμο και λες, τι, εγώ θα τεμπελιάζω. Εδώ υπάρχει μια φλόγα προσευχής. Εδώ είναι πυρπολιμένες οι καρδιές τους από προσευχή. Παίρνεις και εσύ κουράγιο και τεμπέλεις να είσαι και ανέστητος να είσαι και αδιάφορος να είσαι. Εξυπνάς λιγάκι και λες, κι εγώ να κάνω προσευχή όπως κάνουν όλοι. Και είναι ένα πανηγύρι εορταστικό προσευχομένων ανθρώπων που σου μεταδίδεται και σένα. Τι όμορφα που ήταν στις ακολουθίες το πρωί, 3 η ώρα τη νύχτα. Είδα ανθρώπους πολύ σπουδαίους, πολύ αγίους, που μόνο που τους σκέφτομαι παίρνω δύναμη, που μόνο που τους σκέφτομαι τους βάζω μετάνοια και φιλώ το χέρι τους και τα πόδια τους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι απλώς υπάρχουν. Και μόνο που υπάρχεις, Πάτερ μου, στο Άγιο Όρος, και μόνο που υπάρχεις, θέλω να σε ευχαριστήσω και τίποτα άλλο να μην κάνεις. Αυτή την προσευχούλα που κάνεις, εσύ δεν θα χτίσεις ποτέ πολυκατοικίες, δεν θα κάνεις έργα, δεν θα κάνεις προσφορά όπως λέμε στον κόσμο, κάτι να φανεί. Αλλά αυτό που κάνεις είναι πολύ μεγάλο. Γιατί εγώ μόνο που σε σκέφτομαι, ανασταίνομαι. Μόνο που σε σκέφτομαι, αφυπνίζομαι, ξυπνάω, θέλω να διορθωθώ, θέλω να κάνω κι εγώ κάτι. Είδα λοιπόν έναν παππού, ασκητή, ένα μοναχό, 50 χρόνια στο Άγιο Όρος, δεν έχει βγει ποτέ. 50 χρόνια, δεν έχει βγει. 50 χρόνια και δεν έχει πάει σε άλλα μοναστήρια. Δεν πηγαίνει σε πανηγύρια, σε λειτουργίες, σε αγρυπνίες. Μόνο στο δικό του μοναστήρι κάθεται 50 χρόνια σε έναν τόπο. Και σε αυτόν τον τόπο γνώρισε το Θεό. Και λέει συνέχεια την ευχή. Αυτό το δώρο του κάνει ο Θεός. Να μνημονεύει αδιάλειπτα το όνομα του Ιησού Χριστού. Και λέει συνέχεια, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Συνέχεια, μέρα νύχτα. Και σε αυτόν τον τόπο γνώρισε το Παν, που είναι ο Θεός. Και μέσα στο Θεό βρήκε όλο τον κόσμο. Και χωρίς να πηγαίνει στον υπόλοιπο κόσμο και να πηγαίνει στα υπόλοιπα μοναστήρια, νιώθει όλο τον κόσμο μέσα στην καρδιά του. Και δεν χρειάζεται να μετακινηθεί. Έρχονται οι άνθρωποι να τον δουν. Να τον δουν. Στην κυριολεξία να τον δουν, γιατί δεν μιλάει. Δεν πιάνει κουβέντα πολύ, σπάνια μιλάει και συνήθως ξεγλιστράει. Και αποφεύγει να πει αυτά που ζει. Και μου είπε μια φορά ότι μια φορά τον πήγαν στη Θεσσαλονίκη επειδή λιποθύμησε την ώρα που έψελε νομίζω και τον πήγαν χωρίς να το ελέγξει ο ίδιος και γι' αυτό βγήκα λέει γιατί με βγάλανε. Εγώ δεν έχω βγει και ούτε θα ήθελα να φύγω από εδώ. Ποτέ. Και μου είπε να κάνω και μια προσευχή για αυτόν. Μια και είσαι λέει παπάς και εγώ είμαι απλός μοναχός, να κάνεις την εξής προσευχή μου λέει, την άλλη φορά που θα έρθεις να μην με βρεις. Θα ήθελα να έχω φύγει μου λέει την άλλη φορά που θα έρθεις. Να μην ζω σε αυτόν τον κόσμο, να είμαι κοντά στον Χριστό. Και το έλεγε και ήταν ευτυχισμένος. Και το έλεγε χαρούμενος. Και το έλεγε όχι μίζερα, όχι με κατάθλιψη, αλλά με πολύ πόθο για την όντως ζωή που είναι ο Χριστός. Του λέω πάτερ, αλήθεια σου λέει, μου λέει. Δεν σου το λέω έτσι. Κάνε προσευχή, κοίταξε να δεις, μου λέει.
πόσα χρόνια θα ζήσουμε, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, δεν είναι να πλησιάσουμε τον Χριστό? Εγώ λέει τον αγαπάω, του μιλάω όλη μέρα, θέλω να τον συναντήσω και αυτή θα είναι η ευτυχία μου. Να τώρα λέει θα πάω στο κελί μου, μπορεί να με πάρει ο Θεός σήμερα να φύγω. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, λέει, να φύγεις κοντά στον Χριστό τον οποίο αγαπάς. Εμείς οι υπόλοιποι δεν θέλουμε να φύγουμε γιατί δεν αγαπάμε τον Χριστό και είναι ωραία η ζωή. Είναι ωραία τα καρνάλια, ωραίες οι σειρές, τα σύριαλ, οι εκπομπές, οι βόλτες, τα φαγητά. Αυτή η ζωή μας έχει μαγέψει, μας έχει κλέψει, μας έχει σαγηνεύσει αυτός ο κόσμος. Και απλώς σαν ρίζες. Αυτός δεν έχει απλώς ρίζες σε αυτή τη ζωή. Ζει εδώ και είναι αλλού. Η καρδιά του έχει κάνει εγκατάσταση και κατάληψη ήδη από τώρα στον παράδεισο. Αυτό μου είπε. Τι άνθρωπος, και μου λέει να το λες και στον κόσμο. Να λες στους ανθρώπους, λέει, να κάνουν προσευχή και αυτοί, να λένε την ευχή. Εσύ λέει που κάνεις και κηρύγματα, πες το αυτό το πράγμα. Να λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Να το λένε όλοι αυτό. Γιατί να μην το πούνε, λέει, μπορούν και στον κόσμο να παρακαλάνε τον Χριστό, να λένε το όνομά του, να επικαλούνται τη χάρη του. Α, του λέω, πάντερ μου, έτσι τώρα λυπάμαι, του λέω, που φεύγω από κοντά σας. Ωραία, πέρασε εδώ. Όχι, μου λέει, μην το λες αυτό. Πού και να πας. Είναι ο Χριστός παντού. Άκου να σου πω, λέει, τι θα κάνεις. Θα πας σπίτι σου. Θα τραβήξεις τις κουρτίνες, θα τις κλείσεις. Και θα νιώσεις ότι είσαι εδώ. Και κάνε ό,τι θα κάνεις εδώ. Τι θα κάνεις εδώ. Προσευχή, κάνε και εκεί. Δεν μπορείς. Νηστεία, κάνε και εκεί. Αγρυπνία, κάνε και σπίτι σου μια μικρή αγρυπνία. Και εκεί μπορείς. Θα διάβαζες ένα πνευματικό βιβλίο εδώ. Διάβασέ το και εκεί. Τράβα τις κουρτίνες, μου λέει, και μη σκέφτεσαι ότι είσαι σπίτι σου στην Αθήνα. Να σκέφτεσαι ότι είσαι πάλι εδώ. Και ό,τι θα έκανες εδώ, κάνε το και εκεί. Οπότε κάνεις και το σπίτι σου Άγιο Όρος. Γιατί δεν έχει σημασία ο τόπος, αλλά ο τρόπος που ζεις. Πολύ ωραίο, ε. Τράβα τις κουρτίνες και κάνει ό,τι θα κάνεις εδώ. Δεν είναι δύσκολο. Εύκολο είναι αυτό. Και αληθινό είναι. Αν το σκεφτώ νοερά τώρα ότι είμαι εκεί, ό,τι θα έκανα εκεί, ας πούμε εκεί τώρα, τι θα έκανα. Δεν θα είχα άγχος. Ωραία, και εδώ να μην έχω άγχος. Είναι κάτι που μπορώ να το ελέγξω. Εκεί δεν θα έκανα νευρικές και βιαστικές κινήσεις. Και εδώ μπορώ να το κάνω. Εκεί δεν θα τηλεφώναγα όλη μέρα. Και εδώ μπορώ να το κάνω. Μπορώ να κλείσω τα τηλέφωνα και εδώ και να πω για λίγες ώρες ή και για λίγες μέρες δεν θα μιλώ. Και θα ζω μια ησυχία. Μπορώ να το κάνω. Δεν είναι ωραίο να ζηλεύουμε. Να ζηλεύουμε το Χριστό, να ζηλεύουμε τους Αγίους, αλλά να μην ζηλεύουμε τοποθεσίες, γιατί είναι σαν να λέμε στον Χριστό, Κύριε εδώ πέρα εσύ δεν είσαι. Κύριε εδώ πέρα εσύ με αδικείς. Είναι σαν να λέμε στον Χριστό ότι δεν είναι δίκαιη η συμπεριφορά του απέναντι στον κόσμο και δίκαιη η πρόνοιά του και η φροντίδα του. Όχι. Ο Χριστός είναι παντού. Η αγάπη του είναι παντού. Και εκεί που είμαι εγώ μπορώ να κάνω πολλά για τον Χριστό. Και είπε και ένας άλλος εκεί παππούλης, Βασίλη Χατζηνικολά, που μου είπε και για σένα και για τη μουσική που βάζεις, που την ακούει, και είναι ασυνήθιστος, μου λέει, για μουσικές. Λέει, εγώ θέλω κήρυγμα, μου λέει, εσύ βάζεις μουσική. Πες το, μου λέει, στο μουσικό σου. Και του λέω, πάντερ μου, ο κόσμος σήμερα στην πόλη δεν είναι σαν και εσάς. Έτσι ασκητικοί άνθρωποι όλοι να μπορούν μόνο το λόγο. Θέλουμε και να διαμφίζουμε το λόγο με κάτι πιο χαλαρωτικό, με κάτι πιο εύληπτο, να έρχεται πιο απαλά μέσα μας ο λόγος, με λίγη μουσική. Εγώ, μου λέει, δεν ξέρω από τέτοια. Εγώ, λέει, θέλω να ακούω μόνο λόγια. Και με ρώτησε μετά, και μια και το είπε αυτό, Βασίλη, ξεκούρασε μας με λίγη μουσική για να καταλάβουμε πάλι ότι και η μουσική εδώ στον κόσμο, εμάς τους κουρασμένους του 21ου αιώνα, την έχουμε πολύ ανάγκη και τη μουσική, και μας παρηγορεί λιγάκι, γιατί αυτό που τα λέμε και στον παράδεισο θα έχει μουσική, τη μουσική των αγγέλων που δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Και αυτός ο παππούλης έχει μάθει τώρα και κάνει και αυτός υπομονή και λέει, τέλος πάντων, λέει, αλλά εγώ θέλω να ακούω λόγια και όχι μουσικές. Πάτερ μου, αν μας ακούς τώρα, κάνει λίγη υπομονή, γιατί ο Βασίλης Χατζηνικολάου, που είναι και πάλι μαζί μας, ο μουσικός και ηχολήπτης της εκπομπής μας, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, και σήμερα θα μας ξεκουράσει λίγο εμάς τους κακομαθημένους χριστιανούς των πόλεων. Thank you.
Μου λέει λοιπόν αυτός ο άλλος πάτερ που σας λέω, καλά ρε παιδί μου, να σου πω, εκεί που μιλάς στον κόσμο, δεν τρέπεσαι που σε ακούει τόσος κόσμος? Όταν σε ακούνε δεν τρέπεσαι? Δεν τα χάνεις που σε κοιτάνε και σε ακούνε? Και του λέω, πατέρ, έχεις δίκιο, του λέω, τα χάνω μερικές φορές. Αλλά όταν βλέπω, λέει, του λέω, την αγάπη των ανθρώπων, παίρνω κουράγιο και δύναμη, γιατί δεν μιλάω σε ξένους. Μιλάω σε ανθρώπους που με αγαπούν. Δεν βγήκα σε μια πλατεία να απευθυνθώ σε κάποιους που δεν θέλουν να μ' ακούσουν, που θα γελάσουν, που θα κοροϊδέψουν, που δεν πιστεύουν. Βγήκα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αδέρφια μου, είναι φίλοι μου, είναι χριστιανοί. Αγωνίζονται πιο πολύ από μένα και με περιβάλλουν με την προσευχή τους και την αγάπη τους. Και αυτό παίρνει το φόβο μου. Τι να σου πω, μου λέει, πάντως εγώ θα δυσκολευόμουν σε τόσο κόσμο να μιλάω. Του λέω, μην ξεχνάτε ότι και η προσευχή σας με έχει βοηθήσει σε αυτό. Γιατί τώρα, να σας πω το μυστικό, αυτός το Άγιο Όρος μου είχε πει κάποτε, να μιλάς, μου λέει, κύριε Προϊστάμενε, έτσι με λέγε, κύριε Προϊστάμενε, να μιλάς, κύριε Προϊστάμενε, ο Κύριος, λέει, σε έχει κάνει ιερέα για να μιλάς στους πιστούς, να λες το θέλημά του. Του λέω, ναι, άμα χρειαστεί, όταν σε καλέσουν λοιπόν να μιλήσεις, να μιλάς. Να είναι αυτό, λέει, που θα ασχοληθείς, να το φροντίσεις αυτό, το λόγο. Και να λοιπόν που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Και μου είπαν διάφορες συμβουλές εκεί, πατέρες. Και πήρα κουράγιο και πήρα δύναμη στο Άγιο Όρος. Μ' άρεσε πολύ. Πήγα μετά και σε ένα άλλο μοναστήρι. Σας τα λέω λίγο μπερδεμένα, γιατί τώρα είμαι και από το... Έτσι πρόσφατα το είχα το ταξίδι μέσα στο μυαλό μου. Και δεν τα έχω πολύ σε σειρά και τάξη. Και... Όπως γενικά δεν τα έχω και σε σειρά σε κοιτάξει, όπως κατάλαβες αυτά που λέω γενικά. Μια φορά μίλαγα και έλεγα διάφορα σε ένα θέμα και από το ένα πήγα στο άλλο και πάλι γύριζα στο άλλο και πήγα. Και του λέω ενός, μου λέει στο τέλος ένας, α, πολύ ωραία αυτά που είπες. Τι είπα, του λέω, μπορείς να μου πεις, τι κατάλαβες, τι είπα, είπε τόσα πολλά. Όχι, όχι, ωραία τα είπε. Μα λέω, δεν είπα τίποτα συγκεκριμένο, μίλησα για πολλά. Εσύ, του λέω, αν πας σπίτι σου και σου πει η γυναίκα σου, τι είπε τώρα αυτός, ξέρεις τι είπα. Και μου έδωσε μια ωραία απάντηση. Μου λέει, βέβαια, τι, για τον Κύριο. Μας μίλησες, λέει, για τον Κύριο. Και μέσα μου, δεν σας κρύβω, χάρηκα λίγο. Χάρηκα λίγο που κατάλαβε ότι αυτό το πήγαινε έλα στα διάφορα θέματα. Θέλω αυτό να σου μένει, ότι το συμπέρασμα είναι πάλι για τον Κύριο. Αυτό δεν είναι το κέντρο. Αυτό δεν είναι το παν. Αυτό δεν μας ενώνει. Γι' αυτόν δεν μιλάμε. Γι' αυτόν δεν λέμε και τα άσχετα. Και τα περιστατικά και τα γεγονότα, εκεί δεν θέλουμε να καταλήξουμε, σε αυτόν. Στο κέντρο, στην ουσία, στο βασικό πρόσωπο της πίστης μας, που είναι ο Χριστός. Πήγα λοιπόν και σε ένα άλλο μοναστήρι και εκεί βρήκα, τι βρήκα, λες, Βασίλη. Βρήκα ένα μαθητή, 18 χρονών, που είχε τελειώσει το Λύκειο, ο οποίος ήταν προδόκιμος, δηλαδή δόκιμος, να δοκιμάσει αν αντέχει να μείνει στο Άγιο Όρος. Τι κάνεις, του λέω, εδώ πέρα, λέει, είμαι δόκιμος, λέει. Ήρθα να δω τις δυνάμεις μου, τις αντοχές μου, να δοκιμάσω και να δοκιμαστώ. Γιατί δόκιμος αυτό θα πει. Αυτός ο οποίος δοκιμάζει αν του αρέσει αυτή η ζωή, αλλά αυτός τον οποίον και οι άλλοι δοκιμάζουν αν τους αρέσει. Δηλαδή και εσύ βλέπεις αν μπορείς να μείνεις, και οι άλλοι όμως βλέπουν αν μπορούν να σε κρατήσουν. Οπότε τίποτα δεν είναι σίγουρο. Πας, δοκιμάζεις, βλέπεις, δεν δεσμεύεσαι, δεν υποχρεώνεσαι, ούτε σε υποχρεώνουν, άμα θες φεύγεις, άμα θες μένεις. Αυτό είναι ένα στάδιο προπαρασκευαστικό και δοκιμαστικό. Γι' αυτό και λέγεται δόκιμος, αυτός που πάει στο Άγιο Όρος και μένει. Θα ακούει κάποιος και μου λέει, τι πράγματα είναι αυτά, 18 χρονό παιδί, α, αυτά είναι απαράδεκτα, επιπολαιότητες, ανοριμότητες. Τι λέω, για κάτσε, με συγχωρείς. Η μητέρα μου παντρεύτηκε 19 χρονών. Ανοριμότητα ήταν αυτό που έκανε. Η μητέρα μου με έφερε στη ζωή. Και έρχεσαι εσύ και λες, να είναι καλά η μανούλα σου που γέννησε έναν ιερέα. Αυτό το ανώριμο που έκανε η μητέρα μου, που λες εσύ ανώριμο, η διασύν, αλλά αυτό δεν είναι ανώριμο. Δεν κατάλαβα γιατί δεν είναι ανώριμο. Γιατί δεν είναι ανώριμο. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που έχουν παντρευτεί νωρίς και το μετανιώσανε. Τι πρέπει να κάνουν τώρα κι αυτοί? Υπάρχουν στιγμές ενθουσιασμού στη ζωή μας που παίρνουν αποφάσεις. Απλώς οι πιο πολλοί, όταν βλέπουμε κάποιον να παντρεύεται νωρίς, επειδή έτσι κάνουν όλοι, δεν λέμε τίποτα, λέμε παντρεύτηκε νωρίς.
Όταν όμως δούμε κάποιον να θέλει να αφιερωθεί στο Θεό νωρίς, εκεί μας πιάνει κάτι. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Όσα χρόνια ξέρω, ας πούμε, μαθητές που γνωρίζω, παιδιά που τελειώσαν το Λύκειο, πρώτη φορά ήταν τέτοιο παιδί, γνωστό μου. Γνωστό μου, λέω τώρα. 18 χρονών να πηγαίνει στο Άγιο Όρος από τόσο μικρό. Δεν ξέρω άλλα παιδιά. Τόσα χρόνια. Πρώτη φορά είδα. Λοιπόν, μια εξαίρεση είναι. Μια εξαίρεση. Και μάλιστα μια εξαίρεση όμορφη. Μια εξαίρεση ευλογημένη. Μια εξαίρεση που δείχνει ότι ο Θεός εμπνέει και σήμερα ψυχές και βάζει μέσα στις καρδιές νέων παιδιών τον πόθο να αγαπήσουν πολύ τον Χριστό. Κακό είναι αυτό. Τόσο πολύ σε πείραξε αυτό. Και να σου πω και κάτι άλλο, είσαι καρδιογνώστης. Εσύ είσαι καρδιογνώστης, ξέρεις την καρδιά του κάθε ανθρώπου, αν είναι επιπόλαιος, αν είναι ανώριμος, αν... Για περίμενε, ο πατήρ Πορφύριος, 12 χρονών πήγε στο Άγιο Όρος και σήμερα όλοι διαβάζουν τα βιβλία του και ακούνε τη ζωή του και συγκινούνται και μετανιώνουν και βλέπουν θαύματα από αυτόν τον άνθρωπο που από 12 χρονών, όχι 18, 12 χρονών πήγε στο Άγιο Όρος. Και από πιο μικρός έκανε αγώνα πνευματικό. Και λες εσύ, ναι, αυτό είναι η εξαίρεση. Ωραία, και εσένα ποιος σου είπε ότι και αυτό το παιδί δεν θα είναι η εξαίρεση? Εγώ δεν ξέρω. Αλλά εσύ που βιάζεσαι και λες, μην είσαι καρδιογνώστης. Μην κάνεις αυτό που μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει. Να ξέρεις τα μυστικά του κάθε ανθρώπου. Ή μικρός-μικρός παντρέψου, λένε άλλοι, ή μικρός καλογερέψου. Όταν όμως κάποιος το κάνει αυτό το δεύτερο, και από μικρός θέλει να γίνει μοναχός, ολόκληρη επανάσταση γίνεται. Ολόκληρη επανάσταση. Εγώ έχω πιστεί πλέον στη ζωή ότι αυτά τα πράγματα είναι του Θεού. Και αν είναι από το Θεό κάτι να γίνει, θα γίνει. Αν από το Θεό δεν είναι να γίνει, ο κόσμος να χαλάσει, δεν θα γίνει. Δηλαδή και να θέλει κανείς να γίνει μοναχός, αν δεν είναι από το Θεό, θα γίνει κάτι, ένα εμπόδιο, αρκεί να έχει ο άλλος μια καλή προαίρεση. Έχει μια καλή προαίρεση να το καταλάβει και να σταματήσει. Γιατί αν έχεις πείσμα, θα γίνεις μοναχός από ένα πείσμα, ίσως, ναι. Όπως και θα παντρευτείς από ένα πείσμα. Και το έχεις πει. Υπάρχουν και πολλοί αποτυχημένοι γάμοι. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που δεν ήταν να παντρευτούν, αλλά παντρεύτηκαν χωρίς να ξέρουν καλά-καλά γιατί το έκαναν. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν από το Θεό, ίσως μέσα στην καρδιά τους, να αφιερωθούν στο Θεό, αλλά δεν ήξεραν αυτό το δρόμο. Δεν τους μίλησε κανείς για αυτή την προοπτική. Το θεωρούσαν απίστευτο, αδύνατο, αφύσικο, ασυνήθιστο. Κι όμως, πολλούς ο Θεός τους έχει σήμερα με τέτοια κλίση να αφιερωθούν σε αυτόν, αλλά αυτή την κλίση δεν την καλλιεργεί κανείς στην εποχή μας. Κανείς σήμερα δεν έρχεται να εμπνεύσει νέους ανθρώπους να δοθούν στο Θεό. Τι ωραίο πράγμα αυτό που το κατηγορούμε τόσο εύκολα. Να υπάρχουν άνθρωποι που θα προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Που θα ζουν αυτό που ζούσε ο Στάρης Παρθένιος στη Ρωσία, ένας Άγιος ασκητής που είπε μια μέρα στην Παναγία: Παναγία μου, τι σημαίνει αυτό που έγινα μοναχός? Ποιο είναι το νόημα αυτού που έκανα? Πες μου το μυστικό αυτό. Και το απαντάει η Παναγία: Ξέρεις τι θα πει που έγινες μοναχός? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αγιάζεις τον εαυτό σου για χάρη όλου του κόσμου. Να αγιάζεις τον εαυτό σου για χάρη όλου του κόσμου. Να γίνεις μια προσφορά για όλη την ανθρωπότητα. Να μην κοιμάμαι εγώ από αϊπνία και να υπάρχουν στο Άγιο Όρος πατέρες που προσεύχονται άϊπνοι για να με πάρει εμένα ο ύπνος. Να είμαι εγώ στα νοσοκομεία, να είμαι εγώ στις αμαρτίες μου, στις ασωτίες μου, στη φτώχεια μου, στην ταλαιπωρία μου, στο διαζύγιό μου, στην αρρώστια μου και αυτοί να προσεύχονται για μένα. Είναι τόσο κακό αυτό, να αφιερωθούν άνθρωποι στο Θεό. Εγώ δεν σας κρύβω, συγκινήθηκα πάρα πολύ που είδα ένα νέο παιδί. Όχι μόνο ένα, υπάρχουν πολλά παιδιά που πάρει να αφιερωθούν, αλλά τώρα αυτό τελείωσε το Λύκειο και πήγε. Πήγε να δοκιμάσει αν θα μείνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Γιατί το είπα και σε κάποιον. Να σου πω κάτι. Πες ότι αυτός που πάει να γίνει μοναχός και δοκιμάζει, μετά από λίγο καιρό το μετανιώνει και φεύγει. Λέει, δεν θα είναι αποτυχημένος. Καθόλου, του λέω. Δεν το θεωρώ αποτυχία αυτό. Θα το θεωρώ μεγάλη ευλογία του Θεού στη ζωή του. Ποιο? Το ότι για 4 μήνες, για 5 μήνες, για όσο αντέξει και κάτσε εκεί πέρα, είχε έναν τέτοιο ιερό πόθο στην καρδιά του. Και ας μην τον εκπλήρωσε. Θα θυμάμαι πάντα ότι αυτός ο άνθρωπος πόθησε να αγγίξει μια κορυφή, να ανέβει ψηλά. Έβαλε στόχο άγιο, ευλογημένο, έβαλε στόχο θεϊκό.
Κακό είναι αυτό. Έστω, δοκίμασε. Είδε τις αντοχές του και δεν φτάνουν εκεί ψηλά και ταπεινά είπε: δεν το μπορώ αυτό. Και φεύγω. Δεν πειράζει. Μπράβο που το θέλησες. Μπράβο που το πόθησες. Οι άλλοι θέλουν πράγματα μάταια. Ο Άρης λέει: εγώ έχω βάλει στόχο της ζωής μου να πάρω αυτοκίνητο την τάδε μάρκα, θα μαζέψω λεφτά. Είναι αυτό στόχος ζωής? Είναι αυτό κάτι που δίνει νόημα στη ζωή σου, κάτι τόσο φοβερό? Και όμως το κάνει. Και κανείς δεν τον κοροϊδεύει. Κανείς δεν τολμά να του πει τίποτα γιατί θα γίνει επεισόδιο και θα παρεξηγηθεί κιόλας. Ο άλλος βάζει στόχο, λέει, να πάει να δει τους Ολυμπιακούς. Είναι στόχος ζωής. Εντάξει, δεν το κατηγορώ. Αλλά δεν είναι το ίδιο με έναν που λέει: βάζω στόχος ζωής να αγαπήσω τον Χριστό και να αφιερωθώ ολόψυχα σε αυτόν. Εγώ διδάχτηκα από αυτό. Να βλέπεις τώρα 3 ώρα το πρωί να σηκώνεται, να πηγαίνει να διαβάζει το μεσονεκτικό, να κάνει υπακοή, να κάνει θυσίες, να προσφέρει, να εργάζεται, να βοηθάει. Μας περιποιήθηκε, μας έφερε φαγητό. Μάλιστα με έξερε, μου λέει: θα σου φέρω κι άλλο, λέει, πάτρε, έχει μείνει ένα γλυκό. Το φύλαξα για σένα. Χάρηκα που ήρθες. Είναι ωραίο πράγμα. Ωραία πράγματα γίνονται μες στην εκκλησία μας. Άγνωστα βέβαια στους πολλούς. Άγνωστα και στα κανάλια. Γιατί η τηλεόραση αυτό δεν θα το πει ποτέ. Δεν θα πει ότι ο κόσμος δεν χάθηκε. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν ωραία πράγματα στη ζωή. Εκεί στο μοναστήρι είδα και έναν άλλο άνθρωπο που μου είπε κάτι που με συγκίνησε. Σας λέω, γύρισα από το Άγιο Όρος, έτσι, και σας λέω μερικά που είναι φρέσκα στο μυαλό μου, που μου αρέσανε και με αγγίξανε από αυτά που είδα. Ίσως και να κάπως προβληματίσουν. Είδα έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε ταπεινά για τη ζωή του, τον ήξερα, και μου λέει: είχα πάει αεραποστολή. Πού πήγε, θυμάμαι, στο Ζαΐρ, Αφρική, κάπου πήγε. Και ενώ πήγα, με ειδοποίησαν από το μοναστήριο ότι έπρεπε να γυρίσω στο μοναστήριο. Γιατί έπρεπε να γυρίσω? Υπήρχαν ανάγκες εδώ. Εγώ, μου λέει, αγαπούσα πάρα πολύ την Ιεραποστολή. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα. Αλλά εμείς, λέει, μοναχοί, έχουμε την υπακοή. Υπακούμε, λέει, στο πνευματικό μας. Δεν έχουμε δικαιώματα να λέμε: εγώ θέλω αυτό, ή απαιτώ, ή έχω πείσμα σε κάτι που κάνω, ή έχω αυτό που λέμε προσπάθεια σε αυτό που κάνω. Δηλαδή, προσπάθεια θα πει εμπαθής προσκόλληση. Το θέλω έντονα και δεν μπορώ με τίποτα να το αποχωριστώ. Αυτό είναι η προσπάθεια. Να μην μπορώ χωρίς κάτι. Αυτό, λέει, δεν το έχουμε εμείς. Εμείς τα μπορούμε όλα, αλλά μπορούμε να τα αφήσουμε κιόλα, αν μας το ζητήσουν. Δεν σου κρύβω, μου λέει, πάτερ, ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Ιεραποστολή. Να βλέπεις τους ανθρώπους να σ' ακούνε, μορθά ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά. Έκπληκτοι, να ρουφάνε τα λόγια του Χριστού. Να βλέπεις ανθρώπους να βαφτίζονται σε μεγάλη ηλικία ή σε μικρή ηλικία. Να καίνε τα βιβλία της μαγείας. Να βλέπεις θαύματα του Χριστού εκεί. Να βλέπεις τη δίψα των ανθρώπων. Την αποτελεσματικότητα του Ευαγγελικού Λόγου σε αυτές τις ψυχές. Να χαίρεται η καρδιά σου. Να εφραίνεσαι που προσφέρεις για τη δόξα του Χριστού, να σε αγαπούν οι άνθρωποι και να τους αγαπάς, να δένεσαι μαζί τους, γιατί εκεί τρως μαζί τους, μένεις μαζί τους, ζυμώνεσαι μαζί τους, και ξαφνικά να σου λένε από το μοναστήρι εδώ στην Ελλάδα ότι πρέπει να γυρίσεις πίσω. Και τα άφησα όλα και έφυγα. Και του λέω: τώρα πότε θα ξαναπάτε? Μου λέει: δεν θα ξαναπάω. Γιατί μου είπαν ότι δεν πρέπει να ξαναπάω για κάποιους λόγους που έχουν ανάγκη εδώ πέρα. Και μου το έλεγε και το πρόσωπό του και του λέω: πατέρα, μη στεναχωριέστε. Μου λέει: δεν στεναχωριέμαι. Απλώς δεν το αναφέρω. Και εγώ συγκινήθηκα. Και εγώ συγκινήθηκα, αν αυτός δεν ήταν συγκινημένος, ήταν ψύχρεμος. Ήταν υφάλιος. Εγώ έφερα τον εαυτό μου στη θέση του και λέω ότι εγώ αυτό, αν μου το κάνανε, θα στεναχωριόμουν. Ποιο? Να σου ακυρώνουν μια επιθυμία. Να σου καταστρέφουν, το λέω έτσι ακραία, ένα σχέδιο. Να σου χαλάνε τα σχέδια και να σου λένε: τι θέλεις αυτό? Όχι, θα κάνεις το άλλο. Τι σου αρέσει εκείνο? Όχι, θα κάνεις εκείνο που... Και λέει ο κάθε μοναχός: δεν πειράζει, δεν έχω σχέδιο. Μα εκεί δεν σου άρεσε? Μου άρεσε, αλλά και τώρα θα μου αρέσει αυτό το καινούργιο που θα μου πεις. Και τον είδα πολύ ψύχρεμο και νυφάλιο. Και συγκινήθηκα, γιατί όταν γύρισα εγώ από το Άγιο Όρος, με πήρε μια κυρία τηλέφωνο και μου έλεγε πως με τον άντρα της τσακωνόταν, επειδή ο ένας δεν μπορούσε να υποχωρήσει στο χατήρι του άλλου και δεν μπορούσε κανείς από τους δυο να ακυρώσει τα δικά του σχέδια. Ήθελε ο καθένας να κάνει το δικό του. Φοβερό δεν είναι και αυτό? Αυτό που οι μοναχοί το ζουν σαν μια
καθημερινή άσκηση και αγώνας και μια πραγματικότητα στη ζωή τους. Το έχουν βιώσει αυτό οι περισσότεροι. Δεν έχουν θέλημα απαιτητικό σε τίποτα. Σε τίποτα. Θα γίνεις ιερέας. Θα γίνω. Δεν θα γίνεις ιερέας. Δεν θα γίνω. Θα πας να γίνεις, ας πούμε, ψαράς, να ψαρεύεις ψάρια στο μοναστήρι και μετά θα πας στη βιβλιοθήκη. Και εμένα μου αρέσουν τα ψάρια. Μου αρέσει η θάλασσα, μου αρέσει ο βυθός, μου αρέσουν οι μπετονιές, μου αρέσει οτιδήποτε. Ωραία, ας αρέσει. Αυτή η ταπείνωση. Αυτή η ετοιμότητα να αλλάζεις. Να μαλακώνει η ψυχή σου, να είσαι ευέλικτος. Να μην είσαι μονοκόμματος, να μην είσαι απαιτητικός. Αν το είχαμε εμείς αυτό εδώ στην πόλη, τα ζευγάρια θα ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένα. Οι οικογένειες θα ζούσαν πολύ χαρούμενες. Ο ένας θα υποχωρούσε στον άλλον. Διδάχτηκα πάρα πολύ από αυτή την ακύρωση της επιθυμίας αυτού του μοναχού. Με ωφέλησε. Του λέω, πάτερ, να σου πω κάτι. Μόνο που εγώ θα σε σκέφτομαι αυτό που έκανες, να ξέρεις ότι η αποστολή σου συνεχίζεται σε ένα άλλο επίπεδο πλέον. Γιατί και αυτό το μήνυμα από τώρα βγαίνει και στους πατέρες εδώ που σε ξέρουν για αυτό που κάνεις, και στον κόσμο που το ξέρει, και στην ιεραποστολή που θα το μάθουν ότι εσύ γύρισες όχι επειδή αντιπάθησες κάποιους ή επειδή τσακώθηκες, επειδή δεν τους θέλεις, αλλά ακριβώς επειδή πάνω από όλα θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού δια του πνευματικού σου, όπως φανερώνεται έτσι. Αυτό είναι μεγάλη προσφορά. Είναι μεγάλη ιεραποστολή. Και αυτό. Εμένα τώρα του λέω να ξέρεις με διδάσκεις. Σε μένα κάνεις ιεραποστολή τώρα που δεν είσαι στην ιεραποστολή στην Αφρική. Είσαι ένας ιεραπόστολος και τώρα, γιατί σιωπάς ενώ έχεις τόσο να πεις. Και πάλι λες. Και τι λες? Λες τη λέξη ταπείνωση. Τη λέξη υπακοή. Τη λέξη αγάπη στο Θεό. Τη λέξη θυσία. Τη λέξη αφήνομαι. Αφήνομαι στο Θεό. Εμπιστεύομαι. Ηρεμώ. Να σε λένε οι Άγιοι σαν μια σφαίρα που όταν την κυλάς στο πάτωμα, στο χώμα, πάει παντού. Μια σφαίρα, μια μπάλα, πηγαίνει παντού, δεν έχει γωνίες να σκαλώσει. Όπως και να κυλήσει, πηγαίνει. Αυτό έχεις πετύχει, του λέω και εσύ. Είσαι σαν μια σφαίρα στα χέρια του Θεού και σε πηγαίνει όπου θέλει. Και εσύ δεν αντιδράς. Είσαι σαν ένα φυλαράκι που, του φθινοπόρου που πέφτει κάτω στην αυλή, τα ξερά φύλλα, και τα φυσάει ο άνεμος και βλέπεις κατρακυλάνε, τακ 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 τακ, γυρνάνε και κάπου σταματάνε. Και μετά πάλι φυσάει ο άνεμος και τα πάει πιο κάτω. Και τα φυλαράκια αυτά δεν έχουν απέτηση. Δεν πάνε κόντρα στην πνοή του Θεού. Στην πνοή αυτού του ανέμου. Οι μοναχοί το ζουν αυτό. Οι καλοί μοναχοί το ζουν. Γιατί αν κανείς δεν θέλει να αγωνιστεί και στο μοναστήρι να είναι, μπορεί να έχει και κυπίσματα. Και να λέει, όχι, εγώ θέλω αυτό. Ή να πάει με ένα πλάγιο τρόπο να το πετύχει. Ή... Αλλά τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει αγώνα. Θέλει να κάνει αγώνα. Και δεν σου λέω ψέματα, αυτός ο άνθρωπος στο πρόσωπό του είχε μια ηρεμία. Εγώ δεν θα την είχα αυτή την ηρεμία εύκολα. Δηλαδή το ζηλεύω όμως. Θα ήθελα κι εγώ έτσι να είμαι, αν ακυρωθεί κάτι στη ζωή μου. Γιατί όταν κάνεις κάτι για το Θεό, δεν κολλάς σε αυτό που κάνεις, αλλά κολλάς σε αυτό το άλλο που είπα. Ότι το κάνεις για το Θεό. Οπότε θέλω, εγώ θέλω να κάνω κάτι για σένα. Αν αυτό που εσύ θες είναι να πάω στην Ιεραποστολή, θα το κάνω όχι επειδή είναι η Ιεραποστολή, επειδή το κάνω για σένα. Η χαρά μου λοιπόν δεν είναι η Ιεραποστολή για την Ιεραποστολή, αλλά η Ιεραποστολή επειδή αυτό το θέλεις εσύ. Και μέσα από αυτό εγώ αγαπώ εσένα. Αν ξέρω ότι εσύ όμως θες να σε αγαπήσω μέσα από μια επιστροφή και να πω στο αεροπλάνο να πάρω, μου λέγε πώς πήρε τις σκούτες, τα πράγματά του, τα φόρτωσε, τα γύρισε. Αν θες να σε αγαπώ έτσι, θα σε αγαπώ έτσι, γιατί εμένα το ζητούμενο είναι να σε αγαπώ. Ασχέτως του πώς θα σε αγαπώ. Θυμάμαι μια φορά πήγα σε μια ομιλία και είχαν κάνει λάθος και δεν είχαν ειδοποιήσει τον κόσμο για την ομιλία. Ενώ με είχαν καλέσει, είχαν οργανωθεί εκεί υπεύθυνοι, δεν το είχαν πει στον κόσμο τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Και εγώ πήγαινα στον δρόμο και χαιρόμουν και αυτά. Και δεν ξέρω αν χαιρόμουν για το ότι θα μιλήσω για τον Χριστό ή αν χαιρόμουν επειδή πάω να κάνω μια ομιλία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνεις. Εσύ, Βασίλη, που κάνεις και εσύ εκδηλώσεις και συναυλίες και τραγουδάς κλπ. Και ψάλεις, θα καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι άλλο να πηγαίνεις για τη δόξα του Θεού μόνο και άλλο να πηγαίνεις γιατί και εσύ ευχαριστιέσαι με αυτό που κάνεις. Πάω λοιπόν να βρω την ομιλία, πάω στο χώρο του συγκεκριμένου, δεν ήταν κανένας. Λέω, θα έρθουν.
και εμφανίζεται κάποιος ιερέας και μου λέει: «Πάτερ, με συγχωρείς, δεν έχει έρθει κανείς γιατί κάναμε λάθος και δεν ειδοποιήσαμε κανέναν». Εκεί την ώρα εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Και λέω: δεν είμαστε καλά. Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα? Ήρθα τόσο δρόμο να κάνω μιλία και δεν είναι κανείς, μέσα μου τα λέγω αυτά. Εξωτερικά χαμογελούσα και λέω: τι να κάνουμε, δεν πειράζει, λάθος θα έγινε. Ενοχλήθηκα. Ενοχλήθηκα. Ενώ αν αγαπούσα καθαρά τον Χριστό και μόνο αυτόν, θα πρέπει να πω: Κύριε, έτσι θέλησες και έτσι έγινε. Και να πω και το άλλο, το πιο αληθινό, ότι ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους θέλησε να τους προστατεύσει από τα δικά μου λόγια που είναι γεμάτα εγωισμό και φιλαυτία και αυτοπροβολή. Και ο Θεός θέλησε να μην ακούσουν ένα τέτοιο λόγο μολυσμένο. Καλύτερα να έχεις το απόγευμά σου ήσυχο παρά να ακούς κηρύγματα τα οποία βγαίνουν από έναν ομιλητή ο οποίος δεν είναι ταπεινός. Έτσι έπρεπε να πω για μένα. Για μένα, όχι για σένα. Εγώ μιλάω για μένα τώρα, για το δικό μου λόγο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Στην πραγματικότητα, αλλά δεν το σκέφτηκα έτσι. Με δίδαξε λοιπόν και αυτός ο μοναχός, ο οποίος ακύρωσε τις επιθυμίες του. Με δίδαξαν και άλλοι μοναχοί ταπεινοί. Υπάρχει πολύ ταπείνωση στο Άγιο Όρος. Αγαπητέ μου, το λέω αλήθεια. Υπάρχει πολύ ταπείνωση στο Άγιο Όρος. Εγώ ώρες-ώρες σκέφτομαι τους πατέρες στο Άγιο Όρος και συγκινούμε πάρα πολύ. Μόνο που υπάρχουν αυτές οι φιγούρες τυλιγμένες στο μαύρο που δεν ξέρεις καλά-καλά ποιος είναι, βλέπεις μια φιγούρα μαύρη και περνάει δίπλα σου και δεν ξέρεις ποιος είναι. Και δεν τον ενδιαφέρει να ξέρεις ποιος είναι. Είναι κάποιος που αγαπά τον Χριστό, τίποτα άλλο. Είναι κάποιος που σου στέλνει και σου δείχνει τον Χριστό, τίποτα άλλο. Μην σε νοιάζει ποιος είμαι, πώς με λένε, από πού είμαι, πόσο χρονό είμαι, τι σπούδασα. Μην σε ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Εγώ ζω για τον Χριστό. Αν θες να ξέρεις κάτι για μένα, ένα να ξέρεις. Ό,τι προσεύχομαι, λέει ένας μοναχός. Αν θες να ξέρεις κάτι για μένα, ένα να ξέρεις. Αν τώρα ανοίξεις την καρδιά μου, είναι χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό να το ξέρεις. Αυτό ας το ξέρεις. Τίποτα άλλο δεν θέλω να ξέρεις για μένα. Τίποτα άλλο. Αυτό με διδάσκει πάρα πολύ. Με συγκινεί. Με συγκινεί. Μορφές ταπεινές. Πρόσωπα ευλογημένα, χαριτωμένα, άγια. Όμορφα. Όπως τα θέλει ο Θεός. Και εκεί σε ένα τραπέζι που τρώγαμε, κοίταζα απέναντι, ήταν ένα άλλο τραπέζι με κάποιους λαϊκούς εργάτες, ξέρω, κάποιους εκεί βοηθούσαν. Είδα κάποιον που φόραγε ένα σκουφάκι. Αυτό φοράνε τα νέα παιδιά που κάνουν σκι στα βουνά. Φόραγε ένα σκουφάκι και με κοιτούσε. Λέω τώρα, έτσι όπως φοράγε το σκουφάκι, το πρόσωπο δεν φαινόταν καθαρά τα χαρακτηριστικά του, γιατί όταν φάζεις ένα σκούφο, ένα καπέλο, δεν αλλάζει λίγο η μορφή του προσώπου σου. Δεν κατάλαβα ποιος είναι, να μην κοιτούσε. Πριν καιρό είχα δει μια Κυριακή πριν από πολλούς μήνες, περίπου 6 μήνες, είχα δει σε μια εκκλησία μια μητέρα γνωστή μου. Τι λέω, τι κάνει ο γιος σας? Έχω καιρό να το δω, έχω χρόνια να το δω. Και με το που της λέω έτσι, βάζει τα κλάματα αυτή η μητέρα. Μου λέει, δεν τα μάθατε? Λέω, τι να μάθω, ο γιος μου έχει μπλέξει. Πού έχει μπλέξει? Έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά. Τι λέτε, της λέω, σοβαρολογείτε? Το παιδί αυτό εγώ το ήξερα. Το πρόσωπό του, ας πούμε, ήταν ένα σωστό αγγελάκι, ένα ευλογημένο παιδί, ένα χαρούμενο πλάσμα, ένα αγνό πρόσωπο. Αφήστε, λέει, πάτερ, ζούμε ένα δράμα, έχει μπλέξει. Και άρχισε να κλαίει, συγκλονίστηκα κι εγώ εκεί που τα άκουσα. Μετά τη λειτουργία περίμενα να πω ένα γεια να φύγω, αλλά εκείνη την ώρα με καθήλωσε αυτή η κουβέντα. Της λέω, πού μπορώ να τον βρω? Θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν μπορείτε να τον βρείτε, λέει, πάτερ. Πού μπορώ να, πέστε μου, του λέω, πού είναι να πάω? Πού είναι, πάτερ, μου λέει, στην Ομόνοια. Εκεί, μου λέει, γυρίζει. Εκεί θα τον βρείτε, αν τον βρείτε. Θα μου μιλήσει, δεν ξέρω, λέει, άμα σας καταλάβει, άμα μπορέσει, άμα είναι το μυαλό του καθαρό, άμα... Και σηκώθηκα και πήγα. Έψαχνα και στην Ομόνοια, γιατί έχω δει και άλλα τέτοια πρόσωπα ναρκωμανείς που πέφτουν κάτω στα πεζοδρόμια, παίρνουν τη δόση τους, τους πιάνει εκεί πόσες ώρες κάθονται καθυλωμένοι κλπ. Πήγα εκεί πέρα, κοίταζα από εδώ από εκεί, πέρναγα διακριτικά από το ένα στενό από το άλλο, δεν το βρήκα το πρόσωπο που έψαχνα. Δεν το βρήκα. Και έλεγα, τι θα γίνει τώρα, ρε παιδί. Θεέ μου, λέω, ελέησε το παιδάκι αυτό. Πώς έγινε αυτό, ρε παιδί μου? Πώς έγινε ένα καλό παιδί? Ένα καλό παιδί να μπλέκει με. Πώς παρασύρθηκε? Και προσευχόμουν για αυτό το παιδί. Α, και τώρα στο Άγιο Όρος λοιπόν, εκεί που έτρωγα στην τραπεζαρία, στην τράπεζα της Μονής και κοίταζα απέναντι που σας λέω τα άτομα, με κοίταζε κάποιο πρόσωπο. Και όπως πήγα να βγω μετά από την τράπεζα, πέρασε και αυτό που μπροστά μου, γιατί δεν κατάλαβε και αυτός ποιος ακριβώς είμαι εγώ. Αλλά όταν αυτός με πλησίασε που με κοίταζε,
Εγώ κατάλαβα ποιος ήταν. Ήταν αυτός. Αυτό το παιδί. Που είχα να το δω 6-7 χρόνια και εντωμεταξύ είχε μπλέξει. Και τρελάθηκα και τον βλέπω και τον σταματάω και του λέω «Εσύ είσαι». Μου λέει «Πάτερ». Και με φιλάει. Και με φίλησε όπως θα φίλει και τον πατέρα του. Στα μάγουλα, κανονικά. Όχι σαν παπά, έτσι μια θα λέγαμε βλάβια. Γιατί τα παιδιά αυτά, πώς να το πω, θέλουν, τους λείπει στοργή. Τους λείπει αγάπη. Τους λείπει ζεστασιά. Όχι ότι δεν την είχε το παιδί αυτό στην οικογένειά του, αλλά πάντα τους λείπει. Και ειδικά τώρα που είναι πονεμένα. Και με πιάνει στο χέρι και δεν μου τα άφηνε και το χέρι του έτρεμε. Έτρεμε από την. Δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι τρέμουν κάπως στο νευρικό του σύστημα. Έχει μια ευαισθησία και το χέρι του τρέμει, σαν να είναι ένας μεγάλος παππούς. Έτρεμε το χέρι του, το ένιωθα στο χέρι μου, στην παλάμη μου, και δεν μ' άφηνε. Του λέω, τι κάνεις, παιδί μου, δεν τα μάθατε, λέει, για μένα. Τα άμαθα, του λέω. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Τι ήρθες εδώ να κάνεις, λέει, ήρθα εδώ πέρα και προσπαθώ να βοηθηθώ. Από την Παναγία, λέει. Κάνω προσευχή, πάω στις ακολουθίες, βοηθάω λίγο εδώ πέρα στις δουλειές, να αποτοξινωθώ, να ηρεμήσω, να το ξεπεράσω. Πάω και κάτω λίγο, καμιά φορά πάλι μπλέκω, ξαναγυρίζω, πέφτω, σηκώνομαι. Του λέω, τι να σου πω, του λέω, ξέρεις κάτι, ο Θεός, η Παναγία μας, δεν θα σε αφήσουν. Έχεις και εσύ έναν δρόμο στη ζωή σου. Δεν ξέρει κανείς το τέλος του δρόμου σου. Μην απογοητεύεσαι. Μην απογοητευτείς, μην απελπιστείς. Κάνω ό,τι μπορείς. Και πολύ χάρηκα που σε είδα, του λέω. Και πολύ χάρηκα που σε είδα εδώ. Σε έψαχνα, του λέω, ξέρεις πως στην Ομόνια έψαχνα να σε βρω. Και τώρα χάρηκα που είσαι στην αγκαλιά της Παναγίας μας, εδώ στο περιβόλι της. Και συγκινήθηκε και μου λέει, τι ώρα φεύγει το καράβι σου? Του λέω, φεύγει τώρα 10 και 20. Λέει, να σε δω, θα έρθω να σε δω. Και ήρθε να μιλεί τα τελευταία 10 λεπτά έστω. Να μου πει ότι δεν μπορούσε να μου πει όλα αυτά τα χρόνια, να μου μιλήσει όσο δεν μπορούσε να μου μιλήσει τον τελευταίο καιρό. Έτρεξε να μου φέρει φωτογραφίες από την οικογένειά του, από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Μιλήσαμε, συγκινήθηκε, με κοιτούσε. Μου είπε να προσευχηθώ. Μου ξαναφίλησε το χέρι που πάλι έδειχνε αυτό τον πόθο του. Να νιώσει ζεστασιά και αγάπη. Και στοργή και πατρική και μητρική στοργή ταυτόχρονα, και όλα τα ήθελε αυτό το παιδάκι. Και λέω, Χριστέ μου, τι πράγμα είναι αυτό? Και ήθελα να πω σε ένα δημοσιογράφο στην τηλεόραση, να μιλώ τώρα ονόματα, να φωνάξω τον κύριο Τάδε του καναλιού Τάδε, που συνέχεια σχολιάζουν, που βρίζουν, που κατηγορούν την εκκλησία, τα σκάνδαλα, τα οικονομικά. Και του πω, έλα εδώ, πάρε αυτό το παιδάκι. Να σου δώσει αυτό μια συνέντευξη. Έλα και πες του για την εκκλησία, κατηγόρα του την εκκλησία, κατηγόρα του τους μοναχούς τους. Πες του, γιατί στην ουσία αυτό κάνεις, κατηγοράς. Κατηγοράς, δεν αγαπάς την εκκλησία. Και έλα πες του. Τι θα σου πει το παιδί αυτό? Θα σου πει, εγώ εδώ πέρα βρήκα νόημα και σκοπό. Εγώ δεν είχα έρθει εδώ πέρα, θα είχα πεθάνει. Θα είχα αυτοκτονήσει. Θα είχα τρελαθεί. Θα είχα φτάσει στην έσχατη κατάπτωση. Αυτό είναι το αγιώρος, το μυστικό. Αυτό είναι το αγιώρος, το κρυφό. Αυτή είναι η προσφορά αυτών που δεν θα ακουστούν ποτέ στην τηλεόραση, ποτέ στα κανάλια, ποτέ στις ειδήσεις. Γιατί απλούστατα, αυτό το έχεις πει και εσύ, αυτά δεν πουλάνε, φίλε μου. Αυτά δεν πουλάνε. Αυτά συγκινούν. Και όταν ο άνθρωπος συγκινηθεί και μετανιώσει, θα κλείσει το κανάλι της τηλεόρασης και δεν θα έχεις δουλειά εσύ. Και μετά τι θα κάνεις? Γι' αυτό και λες, για να κρατάμε τον κόσμο, για να έχουμε τηλεθέαση και ακροαματικότητα, βγάλε σκάνδαλα, βγάλε έκτροπα, βγάλε αμαρτίες, βγάλε αταξίες. Και μου λες, γιατί δεν γίνονται δηλαδή αυτά τα έκτροπα? Γίνονται. Γίνονται. Αλλά γίνονται και αυτά τα ωραία. Υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία. Της ομορφιάς, της αγιότητος, της υγείας μέσα στην ασθένεια, της προσφοράς μέσα στην αδυναμία του άλλου, της αγάπης, της ζεστής αγκαλιάς, του ζεστού φιλιού που ο άλλος νιώθει την ανάγκη να κάποιος να τον αγκαλιάσει, να του δείξει στοργή. Αυτά γιατί δεν τα λες? Αυτό είναι το αγιώρος. Αυτό το αγιώρος αγάπησα, αυτό το αγιώρος με συγκίνησε και ήθελα γεμάτος από ευτυχία και δύναμη και παρηγοριά. Και συγκίνηση και κατάνοιξη και προβληματισμό. Και πώς να το πω, και κάποιος μου είπε, κάθε φορά που πάω στο Άγιο Όρος είναι και κάτι ξεχωριστό αυτό που παίρνω. Κοίτα τώρα πόσα πράγματα σου είπα σήμερα που είδα από 4-5 μέρες που έκατσα στο Άγιο Όρος.
Και όταν πήγα στο αεροδρόμιο να γυρίσω, γιατί είχα βγάλει ένα πολύ φτηνό εισιτήριο εδώ και πολύ καιρό για να είναι πολύ φτηνό, το είχα κλείσει. Το λέω αυτό γιατί μερικοί σκανδαλίζονται άμα πεις ότι γυρίζεις με αεροπλάνο, νομίζω ότι δίνεις εκατοντάδες ευρώ. Ήταν πάρα φτηνό, 35 πόσα ευρώ ήταν. Ήρθε ένα ζευγάρι Γερμανών στο άσχετο και με βρήκανε και μου βγάλανε ένα κουτάκι με βέρες. Και μου λέγανε στα γερμανικά, που μισοκαταλάβαινα γιατί ελάχιστα, θέλουμε λέει να μας ευλογήσει τις βέρες. Γιατί, εσύ λέει, θέλουμε να μας ευλογήσει τις βέρες. Με είδανε που βγήκα από το Άγιο Όρος. Δεν ξέρανε ότι βγήκα από το Άγιο Όρος. Και δεν ξέρω γιατί με βρήκανε στο αεροδρόμιο. Λέω, είστε Ορθόδοξοι, λέει, όχι. Πειράζει. Θέλουμε να μας ευλογήσεις. Είναι κακό να μας ευλογήσεις τις βέρες. Και λέω, να σας ευλογήσω. Και τους ευλόγησα τις βέρες. Και με χαιρέτησαν. Με πολύ αγάπη. Και λέω, βρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Φεύγω από το Άγιο Όρος συγκινημένος. Πάω στο αεροδρόμιο και κάθομαι και ήθελα να κλειστώ στον εαυτό μου και να σκεφτώ όλα αυτά τα ωραία που έζησα. Και κάποιος ξαφνικά, σαν να τον τράβηξε κάτι και ήρθε κοντά μου και μου ζητάει ευλογία. Και μου λέει: έχουμε 50 χρόνια γάμου, επέτειο, και θέλουμε να μας ευλογήσετε εσείς. Βγήκα από το Άγιο Όρος και αμέσως ήρθε κάποιος κοντά μου να ζητήσει μια ευλογία. Εγώ που το αισθάνθηκα μέσα στην ψυχή μου αυτό, έτσι το πήρα, ότι όταν πραγματικά πας κοντά στο Θεό, έστω λίγο να τον ακουμπήσεις, μετά οι άλλοι όταν γυρίσεις, θέλουν και αυτοί να σε πλησιάσουν. Χωρίς να το επιδιώξεις. Χωρίς να το θέλεις. Μόνο και μόνο επειδή είσαι άνθρωπος του Θεού, έστω λίγο. Και μετά πήγα στον ηλεκτρικό, όταν πήγα στην Αθήνα, να πάω σπίτι μου, και μπήκε μέσα ένας ναρκωμανής που έβαλε τα χαρτιά του και άρχισε να λέει αυτά που λέει και τα λοιπά, ότι έχει κάνει αποτοξίνωση, τον έχει δείξει το κανάλι τάδε και θέλω βοήθεια, και λέω τώρα, εγώ δεν γίνεται να μην του δώσω. Μα μου λέει ένας θα πάρει ναρκωτικά. Μα τι λες τώρα, μα Θεός που του δίνει ζωή, μα όλοι ναρκωμανείς δεν είμαστε. Όλοι, εσύ όταν βλέπεις 100 ώρες την ημέρα τηλεόραση, ναρκωμανείς δεν είσαι. Τι είσαι. Εσύ όταν μιλάς στο τηλέφωνο 100 ώρες, ναρκωτικό δεν είναι και η πολυλογία σου. Τι κάνεις γι' αυτά. Σε τιμωρεί ο Θεός. Όχι. Και εγώ γιατί να τιμωρήσω αυτόν. Ύστερα με το μισό ευρώ που θα του δώσω θα πάω να πάρει ναρκωτικά. Όχι αγαπητέ μου. Αγάπη. Ο ιερέας είναι αγάπη. Είναι προσφορά. Δεν μπορώ να μην του δώσω τίποτα. Και να περάσει δίπλα από ένα παπά. Και έβαλα το χέρι στην τσέπη και του έδωσα κάτι ψηλά. 20, 30 λεπτά, 40. Και μάζεψα τις ψηλολόγια και βγήκαν 50-60 λεπτά. Του τα βάζω στο χέρι. Και τι είναι αυτός να φύγει μέσα στον κόσμο. Μέσα στον ηλεκτρικό που όλο το βαγόνι ήταν γεμάτο. Μου φυλάει το χέρι. Και δεν σήκωνε τα χείλη του από το χέρι μου. Μέσα στον κόσμο και κοίταζαν όλοι. Έναν ναρκωμανή με τα χαρτιά του ανοιχτά να φυλάει το χέρι ενός παπά που είχε γυρίσει από το Άγιο Όρος. Που δεν το ξέρε κανείς όμως. Το ξέρε όμως ο Θεός. Και πήγε στην ψυχή αυτού του παιδιού και του λέει: είναι ένας παπάς. Αμαρτωλός. Το ξέρει ο Θεός. Αλλά πίσω από αυτόν κρύβεται η χάρη του Χριστού. Ο οποίος είναι αγάπη. Ο οποίος είναι ο μόνος που έχει ανάγκη ο κόσμος. Αυτόν έχει ανάγκη ο κόσμος. Και πήρε μια ευχή από έναν αμαρτωλό παπά και κανενός άλλο το χέρι εκεί μέσα δεν το φίλησε. Και σε κανέναν άλλο δεν στάθηκε έτσι, όπως στάθηκε μπροστά στην ιεροσύνη, στην εκκλησία, στο Χριστό. Αυτόν έχει ανάγκη όλος ο κόσμος. Αυτό μου δείξε εμένα το Άγιο Όρος, ότι αν είσαι άνθρωπος του Θεού, έχεις πολλά να δώσεις. Έχεις πολλά να δώσεις και όταν κάθεσαι στον ηλεκτρικό και πας στη δουλειά σου και δεν κάνεις τίποτα, μόνο που υπάρχεις, μόνο που αναπνέεις. Γιατί η αναπνοή σου μυροβλίζει το όνομα του Χριστού. Αυτό το απλό. Να λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με και να κάθεσαι στον ηλεκτρικό να πας Μαρούσι Πειραιάς. Και να μην κάνεις τίποτα, να λες μόνο την ευχή. Είναι μεγάλη βοήθεια, μεγάλη προσφορά, μεγάλη καρποφορία και ας τον κόσμο μετά να κάνει ό,τι θέλει. Άλλος θα έρθει να σε πλησιάσει, άλλος θα έρθει να σου μιλήσει, άλλος θα έρθει να αντιδράσει και να δει πώς θα αντιδράσεις κι εσύ και να σε δοκιμάσει αν είσαι αληθινός. Πάντως. Όλοι το Χριστό ζητούν, πάντως είναι πολύ ωραία να είμαστε χριστιανοί, είναι πολύ μεγάλη η τιμή που μας κάνει ο Χριστός. Κοιτώ την ώρα πέρασε, σας κούρασα πάλι σήμερα με τα δικά μου, που δεν είναι όμως δικά μου, είναι δικά σου, είναι δικά μας, είναι της Εκκλησίας μας, είναι τα θαυμάσια του Θεού και τα μεγαλεία του Χριστού μας, που εμείς οι κληρικοί αυτό δεν πρέπει να κάνουμε, να σου θυμίζουμε τα μεγαλεία του Θεού, να παρηγορηθεί η καρδιά όλων μας και να πάρουμε λίγη δύναμη. Βασίλη Χατζηνικολάου, πολύ σε ευχαριστώ που και σήμερα μας παρηγόρησες και αλήθεια σου λέω, χωρίς αυτή την όμορφη μουσική που πλαισιώνει και στολίζει τα φτωχά μου λόγια, εγώ δεν θα μπορούσα να σταθώ, στο λέω αλήθεια. Σε ευχαριστώ πολύ και
Ευχαριστώ για το τελευταίο κλείσιμο που θα μας βάλεις. Το τηλέφωνο του σταθμού που σήμερα ακόμα την είπα είναι 4118602, 4118640 και το email της εκπομπής είναι athéata.perasmata@yahoo.gr. Εύχομαι να είστε ευλογημένοι, εύχομαι η χάρη της Παναγίας μας, η χάρη όλων των αγιορητών πατέρων, των αγιορητών Αγίων της Εκκλησίας μας να επισκιάζει όλων μας τη ζωή και να βοηθήσει όλους μας η Παναγία να καταλάβουμε ότι ο κάθε τόπος είναι το Άγιο Όρος, το κάθε σπίτι, το κάθε δωμάτιο μπορεί να είναι Άγιο Όρος και ότι τελικά αυτό που όλοι ζητάμε είναι ο Χριστός μας, η Παναγία μας, οι Άγιοι μας, η παρηγοριά αυτή που μας δίνει η Εκκλησία μας, η τόσο ζεστή, η τόσο αληθινή. Καλή δύναμη αγαπητοί μου φίλοι και θα χαρώ πολύ να σας συναντήσω και την επόμενη φορά στην εκπομπή μας. Χαίρετε. Thank you.